Λάκη, ξεκινάμε με σένα. Όχι, τι δημιούργησα σήμερα και δεν το έλεγα καθόλου. Ας πούμε ότι είναι μια δημιουργική στιλιστική διαφωνία. Η αλήθεια είναι, τώρα δεν κάνω κολοτούμπες, όντως μπορούμε να πάμε να πούμε ότι είναι flat και το sneaker. Όμως σε ένα διαγωνισμό που είναι η ευκαιρία να δείξουμε σε αυτό που λέει βραδινή έξοδο με flat παπούτσι, θα ήταν καλύτερο να το έχουμε πάει σε ένα παπούτσι βραδινό flat. Okay. Τώρα, αν αυτό όμως το sneaker ήταν ένα sneaker wow, το οποίο έχει πάρει στοιχεία ενός βραδινού flat παπουτσιού, ένα ντόκο, ένα κάτι, μια εγγράφα κτλ. Ένας θα έλεγε, πήρα λοιπόν ειρωνικά κάτι από το βραδινό flat παπούτσι και το έβαλα και έβαλα αυτό το sneaker. Με αυτή την έννοια το είπα, ότι sneaker σαν sneaker δεν είναι ωραίο. Είναι προχωρημένο, είναι εκείνο το άλλο, okay. Τώρα όμως, επειδή αυτή η σιλουέτα είναι υπέροχη, είσαι κούκλα σήμερα, με αυτό το μαλλί έτσι, το μακιγιάζ, τα πάντα, αγνώ αυτό το από κάτω. Το καταπληκτικό μου θύμισε. Στέλιο, για να ακούσουμε και εσένα τώρα. Ναι, εντάξει, σίγουρα το sneaker θεωρείται flat. Okay. Έτσι. Όμως, αυτό φαντάζομαι που ήθελε να πει ο Λάκης, το οποίο και συμμερίζομαι, είναι ότι, ρε παιδί μου, αυτό το να κάνεις μια βραδινή τύπου εικόνα με ένα sneaker, είναι ένα άλλο task. Ναι. Δεν είναι ότι δεν είσαι εντός, φυσικά και είσαι, γιατί είναι flat παπούτσια, ρε παιδί μου. Απλώς είναι, ξέρεις, μια συμβατική εικόνα αυτή, ότι αντικαθιστάς ένα βραδινό παπούτσι, το οποίο μπορεί να είναι είτε τακούνι είτε flat, με ένα sneaker για να χαλάσεις λίγο την εικόνα. Αυτή είναι μια εικόνα που, ενώ είναι μια χαρά, την έχουμε δει 10, 15, 20 χρόνια. Δηλαδή ένα oversized σακάκι με μια φούστα, μακριά, ίσως όχι διάφανη, και sneaker. Μου κάνει τόσο οικία που μου λείπει πάρα πολύ έντονα η πρόταση. Θα προτιμούσα εδώ να δω σε αυτό το look για να είναι λίγο πιο τωρινό. Σίγουρα ένα σακάκι που να έχει περισσότερο ενδιαφέρον και σίγουρα ένα παπούτσι που να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι ένα sneaker όχι τόσο συμβατικό, που δεν φοράς, ας πούμε, στο γυμναστήριο, που να είναι κάπως αλλιώς. Ναι. Θα μπορούσε να είναι ένα εντυπωσιακό flat παπούτσι. Δεν μ' ακούς? Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Απλά για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βραδινό. Μα είσαι πάρα πολύ ωραία ντυμένη, πολύ βραδινή, όμως την εικόνα τη χάλασες με το sneaker, με την έννοια τη τσαλάκωσες. Δεν ήταν αυτό το concept σήμερα, δηλαδή τσαλακώστε μια βραδινή εικόνα. Φέρτε μια βραδινή εικόνα με flat παπούτσια. Βραδινά flat παπούτσια. Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ γενικά. Νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Σε τι, στο διαγωνισμό γενικά? Ναι, γιατί? Νομίζω ότι δεν σας αρέσω. Αυτό. Τι εννοείς, παιδί μου? Αυτό. Τι? Αυτό που σας είπα. Δεν έχω κάτι άλλο. Και το αισθάνομαι βαθιά, αλήθεια. Νομίζω ότι δεν έχω θέση εδώ. Πραγματικά σας το λέω. Συγγνώμη που κλαίω. Είναι από την πίεση, δεν είναι κατά για εσάς. Προφανώς. Νιώθω αλήθεια ότι δεν σας αρέσω. Το «δε μας αρέσεις» μιλάς σε μένα στο πληθυντικό ή σε όλους μας? Στην κριτική. Νιώθω ότι αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου και όπως το εξελίσσω, ότι δεν θα σας κάνει ποτέ. Αλήθεια, το νιώθω πολύ, κύριε Κουθουνάρη, και όχι μόνο σας. Απευθύνομαι με πάρα πολύ αγάπη σε όλους σας. Νιώθω ότι δεν θα το καταφέρω. Αλήθεια, εγώ μου αγαπάω και μ' αρέσω και εκτιμώ κάθε πράγμα που μου λέτε με πάρα πολύ σεβασμό και δεν νομίζω ότι θα το καταφέρω. Αλήθεια. Δεν ξέρω τι να κάνω, μπερδεύομαι, δεν ξέρω τι, και δεν είμαι μωρό. Ενώ δεν είμαι μωρό, ξέρω ποια είμαι. Προσπαθώ, εννοείται, με αυτά που μου λέτε να φέρνω πράγματα, να τα αλλάζω. Π.χ. σήμερα έφερα μία easy εικόνα, την οποία όντως θα την έκανα πρώτα, θα την έλεγα. Τη νιώθω σαν πρόταση, αλλά νιώθω ότι δεν σας βρίσκω απέναντί μου με την καλή έννοια. Δηλαδή, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μπερδεύομαι, αλήθεια. Λοιπόν, άκου, καταρχάς από μία εικόνα δεν μπορείς να το κάνεις όλο γενικό.
Θα σου πω τι γίνεται. Καταρχάς, αυτό που λες δεν μας αρέσει, βγάλτε το μυαλό σου. Ότι ήρθες εδώ πέρα. Στη δεύτερη εβδομάδα ήσουν νικήτρια. Δεν ήσουν ποτέ προτινόμενη. Είσαι πάρα πολύ καιρό εδώ. Ήρθες στη δεύτερη εβδομάδα. Ναι. Αυτό που λες είναι στο μυαλό σου. Και θα σου πω πού είναι η δυσκολία σε σχέση με εσένα. Έχεις μια ηλικία, δεν είσαι 20 χρονών, όπως ξέρεις. Άρα είσαι μια γυναίκα, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, που έχεις εικόνες, είσαι επαγγελματία στη μόδα και έχεις κάποια πράγματα τα οποία εσύ τα έχεις τοποθετήσει ήδη στα δικά σου κουτιά. Πηγαίνοντας σε ένα διαγωνισμό, έρχεσαι να διαγωνιστείς με άτομα που πλάθονται. Οπότε για σένα, το να ανατρέψεις τα πράγματα που ήδη ξέρεις και να ανακαλύψεις καινούρια είναι πιο δύσκολο. Αλλά πίστεψέ με, στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα δεις πόσο δημιουργικό και ωφέλιμο θα είναι και για σένα και για την αισθητική σου και για τα πάντα σου. Το πιστεύω. Εγώ το αισθάνομαι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, το ότι αυτή η εικόνα είναι συμβατική, είμαι σίγουρος ότι όταν τελειώσει αυτό το συναισθηματικό που έχεις αυτή τη στιγμή, θα συμφωνήσει 100% μαζί μου. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Είναι διαγωνισμός. Δεν ξέρω όμως πώς. Είναι απλό και σκληρό. Σκέψου αυτό που σου είπα τώρα και μην αισθάνεσαι μειονεκτικά. Εσύ μπορείς να κάνεις πάρα πολύ δυνατές εικόνες. Εντάξει. Το αν δεν μας άρεσες θα ήσουν κάθε εβδομάδα προτινόμενη. Δεν είσαι. Άρα κάτι κάνεις καλά. Μπορείς να το κάνεις καλύτερα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι εικόνα για σένα. Μια χαρά είσαι να πάει να πεις ένα ποτό στο Παγκράτη που είναι πολύ ωραία. Όχι, βρυλίτσια είπε. Ένα. Εύελιν. Μπί μου. Hey. Θέλω να καταλάβεις κάτι. Το My Style Rocks είναι φτιαγμένο για ανθρώπους σαν εσένα. Ανήκεις εδώ. Ανήκει και ο σχολιασμός σου και η έμπειρή σου ματιά. Ανήκεις εδώ. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί εμείς, οι τέσσερις, έχουμε κάτι να συζητήσουμε μαζί σου. Αυτό που σου λείπει από τη συγκεκριμένη εικόνα είναι το χρώμα που θα έπρεπε να δούμε από εσένα. Ένα φλούο σακάκι. Ναι. Ένα ροζ σακάκι. Για να μην συζητάμε ότι αυτό το σακάκι το έχουμε ξαναδεί. Γιατί εσύ ειδικά μπορείς να πας στην εικόνα ένα τσακ πιο πέρα, με τις γνώσεις που έχεις. Και ήδη το έχεις κάνει, εγώ το βλέπω εδώ. Mm-hmm. Μην νομίζεις ότι δεν εξελίσσεσαι. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι ένα τσακ πιο στάσιμη μέχρι να πάρεις φόρα να κάνεις το έξτρα άλμα. Αλλά όταν θα φύγεις από αυτό, θα κοιτάς πίσω σου και θα λες, κοίτα να δεις που πήρα κάτι από εκεί μέσα. Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήθελα παραπάνω χρώμα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ από αυτό καταλαβαίνω μόνο πόσο πολύ αγαπάς αυτό που κάνεις και πόσο αγαπάς και εδώ το μέρος που βρίσκεσαι. Πολύ. Οπότε 7,3 είναι τελική βαθμολογία. Θεωρώ ότι η βαθμολογία όπως την κοιτάω και όπως την κρίνω με τα δικά μου μάτια είναι πολλές φορές πολύ πιο σκληρή και αυστηρή απέναντί μου. Και δεν το καταλαβαίνω, γιατί όλοι μπορεί να μην έχουμε ακριβώς τις ίδιες βάσεις στη μόδα, αλλά κουραζόμαστε το ίδιο. Και αυτό βασικά. Νιώθω ότι πολλές φορές, ενώ κουράζομαι πάρα πολύ και αυτά που φέρνω, τα έχω μελετήσει, τα έχω αποδομήσει και τα έχω ξανά... και τα έχω ξαναφέρει να τα δω, τα μελετάω, τα φτιάχνω, τα γυρνάω, τα αλλάζω και εν τέλει καταλήγω στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εμένα, δεν αναγνωρίζεται. Αυτό.